Γιατί έχουμε πέσει φύγει, λίγο τώρα έξω στο χρόνο. Ξέρει, και έχουμε πέσει έξω στο χρόνο. Και έχει έρθει εδώ όλο το σύστημα του Χάρι Πότερ. Καλώς το. Όχι όλο ακριβώς, αλλά τέλος πάντων ό,τι βρήκε ο Αλέξανδρος Ολιτζάρδος. Ήρθε ο φίλος ο Χέντουιγκ, η αγαπημένη κουκουβάγια του Χάρι Πότερ μαζί μας. Ναι. Όπως ακριβώς παρουσιάστηκε στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας στην Αθήνα. Έγινε χαμός. Έγινε χαλασμός κυρίου. 3.000 άτομα, έτσι. Και παραπάνω. Ίσως και περισσότερα. Είχαν πρόβλημα οι διοργανωτές να φέρουν τους ηθοποιούς στο πάνελ το οποίο είχε διοργανωθεί για να υπογράψουν τα αυτόγραφα, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Και εσύ ήσουν εκεί, βέβαια, πήρε συνεντεύξεις, φαντάζομαι. Κάτι καταφέραμε να κάνουμε. Ο συνήθως. Η αλήθεια, η Εβάνα Λίντς και ο Τόμ Φέλτον είναι στην παρέα μας. Λοιπόν, έκτο κινηματογραφικό sequel και νομίζω ότι σε αυτό ο Χάρι Πότερ πια μεγαλώνει και ερωτεύεται. Μεγαλώνει, ερωτεύεται, κυνηγάει ένα φίλτρο της τύχης το οποίο το χρησιμοποιεί με έναν ορθόδοξο τρόπο. Πάρα πολλοί από τους θαυμαστές του Χάρι Πότερ έχουν βέβαια σχολιάσει ότι ίσως είναι το βιβλίο το οποίο έχουν φύγει περισσότερες σελίδες του για να γίνει μια ταινία 2,5 ωρών και θα ήθελαν ίσως να έχει μια μεγαλύτερη διάρκεια ή να γίνει όπως και το 7ο μέρος σε δύο διαφορετικά μέρη για να μην υπάρχουν οι περικοπές. Όμως ήταν ενθουσιασμένο το κοινό και μάλιστα από τις πρώτες μέρες πρώτη μέρα προβολής ξεπέρασε τις 80.000 εισιτήρια. Μάλιστα. Καλά, εδώ μιλάμε τα νούμερα, τα νούμερα είναι συγκλονιστικά για το Χάρι Πότερ. Βλέπω και εδώ μάλιστα μια οι πέντε πρώτες ταινίες έχουν κόψει στην Ελλάδα 2.650.000 εισιτήρια. Καλός αριθμός, ναι. Λοιπόν, πώς σου φάνηκε η ταινία, για πες που την είδες. Δεν είμαι θαυμαστής ιδιαίτερα του Χάρι Πότερ. Την αλήθεια πρέπει να τη μοιραστώ μαζί σας. Είναι όμως μια αξιοπρεπής ταινία όπου το τελευταίο 30 λεπτό απογειώνει αυτό που έχει χτιστεί τις πρώτες δύο ώρες. Φαντάζομαι ότι για τους θαυμαστές του βιβλίου που θέλουν να δουν τους χαρακτήρες να χτίζονται και περιμένουν την σε ομοιωματικά λύτρωση στο τέλος της ταινίας, έχουν ακριβώς αυτό που ζητάνε. Δηλαδή, πιστεύεις ότι, δεν ξέρω και αν έχει δημοσιευτεί αυτό, θα ακολουθήσει και άλλο και 7ο. Ακολουθεί το 7ο, το οποίο θα είναι σε δύο μέρη μάλιστα, με γιατί το τελευταίο βιβλίο είναι όχι. Έτσι. Και πρόσφατα υπήρχε και μια μικρή φημολογία ότι η Rowling σκέφτεται να ξαναπιάσει την πένα ή να αρχίσει να δακτυλογραφεί άμεσα και να γράψει το 8ο. Έχει πει ότι δεν θα κάνει κάτι άλλο. Πόσα λεφτά έχει αυτή που... η γυναίκα, δεν καλά, είπαμε 3,5 ευρώ το δευτερόλεπτο υπολογίζει καλά το Forbes. Είναι, ναι. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο Χάρι Πότερ, όπως και το Λυκόφως, αυτή η νέα αγαπημένη το σειρά Λυκόφως των εφήβων, έχουν να κάνουν με μαγεία, φαντασία, μυστήριο. Το Λυκόφως όχι ακριβώς μαγεία. Το Λυκόφως ασχολείται περισσότερο με το βαμπυρισμό. Με το βαμπυρισμό, εντάξει. Ναι. Ακροβατή, η μαγεία είναι πολύ πιο εσωτερική στο Λυκόφως και τα βιβλία είναι πραγματικά εξαιρετικά και απευθύνονται σε κάθε ηλικία. Χάρι Πότερ, τα πρώτα βιβλία είναι εστιασμένα στην παιδική ηλικία, κατά τη δική μου γνώμη. Τα τελευταία πέντε βιβλία όμως, ναι, υπάρχει μια κλιμάκωση. Καθώς μεγαλώνει ο ήρωας, μεγαλώνει και το fan base. Γιατί τρελαίνονται έτσι τα παιδιά, γιατί έχουν δημιουργηθεί fan club Χάρι Πότερ, διαβάζουν μανιωδώς τα βιβλία. Προσωπικά και εγώ δεν είμαι φαν πολύ, γιατί το έχω δει αποσπασματικά. Μας λέει το μαγεία. Είναι τοποθετημένο στο σήμερα. Ναι. Εμένα μου άρεσε όμως ο Άρχοντας των Δακτυλιδιών και τα έχω δει όλα. Η διαφορά είναι ότι στο Χάρι Πότερ τοποθετούνται ιστορίες στο σήμερα. Ναι, έτσι. Δεν σε παραξενεύουν τα γεγονότα που γίνονται και είναι ένα μικρό παραθυράκι, μια υγιής διέξοδος σε αυτό το οποίο θα ήθελες να κάνεις την ώρα που κλείνεις τα μάτια σου και όχι κοιμάσαι. Μια και λέμε πάντως νούμερα. Να σας πω και κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση, θα σας αρέσει σίγουρα. Κυριολεκτικά ή μεταφορικά. Ότι έχουν, όχι, κυριολεκτικά. Τα βιβλία του Χάρι Πότερ που έχουν πουληθεί σε όλο τον κόσμο ζυγίζουν όσο 25.000 Αφρικανοί ελέφαντες μαζί. Φοβερή παρομοίωση. Φοβερή. Λοιπόν, για να δούμε τα βίντεο που μας έχεις ετοιμάσει εδώ. Πιάσε αυτή την κουκουβάγια λίγο. Τον Χέντουιγκ Μαρς. Έλα, βρε, Χέντουιγκ. Πώς τη λένε? Χέντουιγκ. Ο Χέντουιγκ. Με χ. Ο Χέντουιγκ. Εξαιρετικός. Και είναι ακριβώς η ίδια κουκουβάγια που όσοι ήταν τυχεροί και βρέθηκαν στην πρώτη προβολή της ταινίας ήταν πάνω στο τραπέζι που υπέγραφαν οι ηθοποιοί τα αυτόγραφα. Μάλιστα. Ο Φέλτον και η Λίντς, έτσι. Ναι, 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 ναι. Η Βάνα. Θα τους δούμε. Ο ένας είναι 22 χρονών, η άλλη 18. Ακριβώς. Πόσο είναι ο Πότερ τώρα? Ο Πότερ τώρα πρέπει να είναι 21. 21, Πρέπει να είναι 21. Δεν βλέπει, λοιπόν, μεγαλώνουν μαζί μας. Να δούμε, πάμε ναι, να δούμε. Ναι, και εμείς στα 25 είμαστε 4 χρόνια μεγαλύτεροι. Πάμε να δούμε. Η είσοδος του κινηματογράφου ήταν ασφυκτικά γεμάτη. Ο Τόμ Φέλτον και η Εβάνα Λίντς έφτασαν για πρώτη φορά στην Αθήνα και η υποδοχή που τους περίμενε ήταν πέρα από κάθε προσδοκία.
Μικροί και μεγάλοι έδωσαν το παρόν σε ειδική εκδήλωση που έγινε για την προβολή του έκτου μέρους του Harry Potter. Η προβολή έγινε στα πλαίσια της πρόωδης της ταινίας σε κεντρικό πολυκινηματογράφο. Οι ηθοποιοί της ταινίας υπέγραψαν αυτόγραφα για περίπου 2 ώρες. Γιατί είναι η πρώτη φορά που έρχονται στην Ελλάδα, οπότε είπαμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία. It's incredible. I mean, what can you say? For the first time in Athens, to get a reception like that is truly an honor. So it's great not only to be there to accept that great response, we're also there to, you know, to thank and appreciate, show some appreciation. Θέμα προσυζήτηση αποτελεί το μέλλον των παιδιών θαυμάτων του Hollywood. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι αρκετά από τα παιδιά που ταυτίζονται με τους χαρακτήρες που υποδίονται εγκλωβίζονται σε μία μικρής διάρκειας και περιορισμένη καριέρα. Αυτή η ταύτιση τρομοκρατεί τους εκολαπτώμενους μάγους της υποκριτικής. Χωρίς το μαγικό ραβδάκι τους, αλλά μαγεμένοι από τα ίδια τα βιβλία, η Εβάνα και ο Ντάρκο δηλώνουν ότι δεν θα άλλαζαν τίποτα στην ιστορία του Χάρι Πότερ, ακόμα και αν κάποιος τους έδινε την ευκαιρία. We do already know what's going on with the seventh book. We do know the story. I would like to ask you hypothetically, if you had the opportunity of writing the eighth book, what things would you like to change? What would be ideal for you as an ending for the whole story? Greeks ask some great questions. I've never had this one before. This is brilliant. Ivana, come on. Wake up. How would you like to rewrite? Well, I wouldn't dare. Sure, you wouldn't really want to touch it, would you? Yeah, I don't know what it would be. Πάντως, τελευταία ημέρα παραμονής στην Αθήνα, οι νεαροί πρωταγωνιστές της ταινίας Harry Potter επισκέφτηκαν το νέο μουσείο της Ακρόπολης και δήλωσαν ενθουσιασμένοι. Λοιπόν, έχουμε και τρέχει διαγωνισμό με δώρο όμως. Τι δώρο θα δώσεις? Αγκαλιά την κουκουβάγια εγώ εδώ. Έχουμε αρκετούς θαυμαστές του Harry Potter που νομίζω ότι θα σκότωναν για να έχουν αυτή την τσάντα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η τσάντα. Πάρα πολύ μοδάτη και νεανική. Τις έχουμε κρατήσει με νύχια και με δόντια από τη στιγμή που μπήκαμε μέσα στο κτίριο της κρατικής τηλεόρασης. Σούπερ, σούπερ, πολύ ωραία. Γιατί πρέπει να την πάρουν οι τηλεθεατές. Τόσοι φαν του Harry Potter υπάρχουν λοιπόν μέσα. Υπάρχουν αρκετοί. Ωραία. Παντού υπάρχουν. Λοιπόν, ακούστε τώρα πώς θα γίνει το θέμα τώρα. Πώς θα γίνει ο διαγωνισμός. Έχετε 10 λεπτά να στείλετε ένα μήνυμα το οποίο θα γράφει στο κινητό, έτσι, με SMS. S-K, κενό, τη λέξη Χάρη και τίποτα άλλο, στο 54-160. Αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής, για την επόμενη ώρα, εμείς κρατάμε τα κινητά σας. Αν θέλετε, γράψτε και το όνομά σας, Χάρη Σπύρος, ας πούμε, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Και ο Χάρης και το φτάνει πάντως. Και άμα είναι Χάρη, Χάρη, δύο φορές το Χάρη. Χάρη. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα. Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξανδράκο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Και καλή αρχή. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε λοιπόν, καλά. Διαφημιστικό διάλειμμα.